είναι και αυτό του Γιάννη Φυσέκη, ο οποίος είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, η τελευταία προσθήκη στο ρόστερ, ο 29χρονος τερματοφύλακας που έπαιζε στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Δεν είναι όμως από την Αλεξανδρούπολη, από Θεσσαλονίκη είναι το παιδί και θα του δώσουμε την καλημέρα μας εδώ από το Λίμπερο. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Είσαι καλά? Μια χαρά, μια χαρά, εσείς? Έλεγα ότι φυσικά δεν είσαι από την Αλεξανδρούπολη, απλά εκεί έπαιζες κάποια χρόνια. Είσαι από εδώ, Θεσσαλονικιός, και αν δεν κάνω λάθος, από τον Τρίλοφο, έτσι δεν είναι? Από τον Τρίλοφο, ναι, ναι, εδώ. Εκεί ξεκίνησα, από τη Δόξα Τριλόφου? Ξεκίνησα, ναι, από το χωριό, μικρός ήμουνα κανονικά. Απλά μετά λόγω σπουδών ανέβηκα στην Αλεξανδρούπολη και μετά από εκεί ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε και ένα κοινό οι δυο μας, όπως θα πάμε και στο τηλέφωνο. Σπουδάσαμε και οι δυο στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Σε περνάει απλά δύο κεφάλια όμως ο Γιάννης. Ναι, τα λες. Ναι, και τον περνάω και κάποια χρόνια βέβαια, αλλά εντάξει. Εντάξει, λεπτομέρειες. Λοιπόν, είναι ένα σημαντικό βήμα νομίζω στην καριέρα σου. Είχες κάνει βέβαια, δεν είναι η πρώτη μεγάλη ομάδα που παίζεις. Είχες κάνει και μια μεταγραφή στην ΑΕΚ και νομίζω τότε είχε βάλει και το χέρι του ο Ντέμις Νικολαίδης, λόγω της γνωστής σχέσης του με την Αλεξανδρούπολη, και έπαιξες κάποια χρόνια στην ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Ήμουνα μια τριετία βέβαια, είχα αρκετούς δανεισμούς. Η ομάδα βέβαια τότε ήταν στην ΑΕΚ σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Δηλαδή αν θυμάστε καλά συμμετείχε στο Champions League αυτά. Τώρα για έναν τερματοφύλακα ειδικά και στην ηλικία μου τότε νομίζω ήταν αρκετά δύσκολο να πάρω την όποια ευκαιρία, και από θέμα ικανοτήτων, έτσι δεν μην κρυβόμαστε, και από θέμα απαιτήσεων του συλλόγου. Και όπως ακολούθησε η πορεία. Δεν πήρες ευκαιρίες δηλαδή εκεί στην ΑΕΚ και πήγαινες δανεικός έτσι κάποια χρόνια από ό,τι θυμόμαστε. Δανεικός κυρίως, ναι, ναι. Η απόκτησή σου από τον Άρη, το θέμα προέκυψε ξαφνικά, Γιάννη, ή ήταν κάτι που τις τελευταίες μέρες απλά μιλούσατε μεταξύ σας και εμείς δεν ξέραμε τίποτα? Δεν ήταν κάτι, δεν μιλούσαμε ιδιαίτερα, όχι. Τώρα εντάξει, μετά από το μεταξύ μας παιχνίδι, μεταξύ σοβαρού και αστείου λέγαμε διάφορα, όχι με προς Θεού, όχι με κάποιους παράγοντες του Άρη οτιδήποτε. Αστειευόμενοι κυρίως και αυτό, και προέκυψε τελικά. Απλά εκεί πρέπει να το σκεφτώ λίγο καλά, γιατί τελείωνα και όλα στο διδακτορικό τώρα και προς τη μήνυ των ανθρώπων του Άρη, οι οποίοι μου επέτρεψαν, δηλαδή μου επιτρέπουν αν χρειαστεί κάποια στιγμή να παρευρεθώ στην Αλεξανδρούπολη ώστε να τελειώνω και με το διδακτορικό, γιατί μου μένει ένα εξάμηνο στο καλοκαίρι. Δηλαδή αυτό τους θυμάσαν ανθρώπους, γιατί δεν το έχω συναντήσει μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο, και ήταν ένα σημαντικό βήμα. Δηλαδή ήταν κάτι που με βοήθησε ώστε να θέλω να έρθω και ακόμη περισσότερο. Όπως δεν είναι κάτι συνηθισμένο βέβαια, Γιάννη, να ένας ποδοσφαιριστής σε υψηλό επίπεδο να σπουδάζει παράλληλα και κάτι... αυτό, όχι, δεν είναι θέμα σπουδών. Να σπουδάζουν πλέον, σπουδάζουν πολλά παιδιά και αυτό είναι πολύ καλό για το ποδοσφαιρό. Δηλαδή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αν θα είναι σε μια ιατρική ή παραϊατρική σχολή, όπως είναι η δική μου πάνω ή κάτι άλλο, είναι σε παιδιά, σε ΤΕΦΑ, είναι σε ΤΕΗ, όλα αυτά είναι σχολές. Αυτό σου ανοίγει το μυαλό, μπορείς να μιλάς καλύτερα, να αντιλαμβάνεις τον κόσμο καλύτερα. Απλά αυτό που με ρωτήσει ένα παιδί για πλάκα μου λέει, έχεις ψάξει να δεις παγκοσμίως λίγο πόσοι κάνουν και διδακτορικό ταυτόχρονα? Εκεί γέλασα λίγο και λέω, δεν ξέρω, αλήθεια δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ναι, και πόσοι ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει σε κάποια σχολή τελειώνουν, καταφέρουν να τελειώσουν, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το έχω πει πολλές φορές, γιατί και σε συζητήσεις και οπουδήποτε, αυτή η χώρα δεν σου επιτρέπει να είσαι καλός αθλητής και καλός στο σχολείο ή όποιο και αν είναι αυτό. Στο εξωτερικό, αν γνωρίζετε καλά, είσαι σε ένα κολέγιο, παράδειγμα στην Αμερική, αν πας καλά στο άθλημα, σου δίνουν υποτροφίες, το βάζουν μπροστά. Δηλαδή θέλουν ανθρώπους αθλητές, αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, έτσι, ενσώματι γη, κάπως έτσι στην Ελλάδα, όχι ότι στο λένε, αλλά με τον τρόπο τους στο απαγορεύουν. Το ένα δηλαδή αναιρεί το άλλο. Ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, όταν, πούμε, ναι, οι προπονήσεις ή οι απαιτήσεις των ομάδων είναι καθημερινά, είναι την ώρα του σχολείου ή οτιδήποτε, πώς το παιδί θα πάει καλά δηλαδή? Ναι. Εντάξει, εδώ Γιάννη φτάσαμε τους Ολυμπιονίκες που τους δώσανε κάποιες θέσεις είτε στο στρατό είτε στην πυροσβεστική είτε οπουδήποτε. Τώρα τους λένε ότι θα πρέπει να κάνουν κανονικά την ώρα που κάνουν προπονείς, να κάνουν κανονικά και τη βάρδια τους μέσα στην πυροσβεστική. Είχαμε πριν από λίγο και εδώ τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, ο οποίος ο άνθρωπος έχει τιμήσει την Ελλάδα όσο λίγοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά του λένε
Θες να παίζεις τα εκβοντό τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Έλα εδώ να κάνεις τη βαρδιά σου στην πυροσβεστική. Δεν φτάνει που σε βολέψαμε, έτσι. Ναι, βέβαια. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, εντάξει, αυτό ακριβώς. Σε αυτό, εντάξει, πάμε σε πολιτικό επίπεδο μετά και είναι δηλαδή πολύ στενάχωρο το πράγμα. Αυτή σου η επιλογή, Γιάννη, σου στέρισε ενδεχομένως κάποια περισσότερα πράγματα στο ποδόσφαιρο ή ένα μεγαλύτερο άλμα ενδεχομένως νωρίτερα. Το θέμα των σπουδών, ναι. Δεν νομίζω ότι μου στέρισε κάτι παραπάνω. Τώρα αν μπορούσα σε μικρότερη ηλικία να κάνω κάτι, ας πούμε από τα 14-15, γιατί τη μεταγραφή εγώ στην ΑΕΚ ουσιαστικά την πήρα αρκετά μεγάλος, 18-19. Ναι. Αλλά σε αυτό βγάζω το καπέλο στους γονείς μου, οι οποίοι μου λένε θα περάσεις κάπου και μετά κάνω ό,τι θες. Ναι. Τότε δεν το είχα καταλάβει μικρός και είχα έτσι δυσανασχετήσει. Μετά περνώντας τα χρόνια όμως, λέω να είναι καλά, γιατί αν εγώ από τα 14-15 είχα κάνει όλο αυτό και στην Ελλάδα δεν είναι απαραίτητα το ότι δίνεις θα πάρεις. Δεν μου έβγαινε, όπως και δεν βγήκε. Πού θα ήμουν μετά. Ενώ είχα πάντα την επιλογή αυτή. Το θέμα είναι ότι στα 25 επέλεξα να πάω πάλι στην Αλεξανδρούπολη για να τελειώσω τις σπουδές. Φεύγοντας από τον Πανσεραϊκό, τότε είχαμε βγει και αλφα-εθνική. Εκείνο με πόνεσε, είναι η αλήθεια. Και ίσως αν από τα 25 το κυνηγούσα λίγο ακόμα, εκεί τριγύρω στα 26-27 μπορεί να ήμουν, δεν ξέρω, έχει ο Θεός, μπορεί και να μην ήμουν φυσικά, μπορεί κάπου παραπάνω. Αυτό δεν έχει σημασία, δεν το μετανιώνω να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Απλά στην ερώτηση όπως μου την κάνατε δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν μπορώ να ξέρω. Ναι, πάντως για τερματοφύλακα δεν σε πήρανε τα χρόνια ούτως ή άλλως, είσαι στα 29. Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνω και τον κόσμο και διάφορα, γιατί ακούω γενικότερα διάφορα. Εντάξει, είμαι 29 χρονών, ήμουνα σε μια ομάδα η οποία εντάξει τώρα ανέβηκε, πρώτα δεν υπήρχε, δεν ήταν γνωστή και αυτά. Δεν είμαι η μεταγραφή όπως λένε από το πάνω ράφι φυσικά. Ναι. Το θέμα είναι ότι το μόνο που ξέρω ότι γνωρίζω τι θέλω, γνωρίζω που βρίσκομαι, γενικότερα έχω καταλάβει τι γίνεται και το μόνο που μπορώ να προσχεθώ είναι ότι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Τώρα μεγάλα λόγια και τα άλλα είναι περιττά. Τα έχουμε συνηθίσει και σε αυτή τη χώρα τα έχουμε ακούσει χίλιες φορές σε κάθε τομέα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλήθεια, εκείνη η εμφάνιση πριν από λίγο καιρό στο μάτς με τον Άρη, Γιάννη, ήταν έτσι μια από τις καλύτερες, ίσως η καλύτερη στην καριέρα σου, κάποια... Καταρχήν μας προστάζεις 2 βαθμούς, να ξέρεις, αυτό το βασικό. Όχι εγώ, όλη η ομάδα. Εσύ ήρθες στον Άρη, δεν ήρθαν οι υπόλοιποι όμως. Όλα τα παιδιά πάνω πραγματικά κάνουν τεράστια προσπάθεια, γιατί είναι επαρχιακή ομάδα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ναι. Όταν ομάδες των μεγάλων πόλεων αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οπότε δεν το βλέπω. Δηλαδή, για να είμαι εγώ εδώ αυτή τη στιγμή, ήταν όλοι εκείνοι μαζί μου εκείνη τη στιγμή, τότε. Ναι. Όσον αφορά την εμφάνιση, εντάξει, είναι το timing που λέμε μερικές φορές. Θέλω να σε θες και τύχη φυσικά, έτσι. Ναι. Είναι να σου βγουν κάποιες αποκρούσεις από την αρχή. Ναι, πρέπει να βγει. Άμα έχει κάποιος παίξει, έχει αγωνιστεί, έστω και στοιχειωδώς, έτσι, θα καταλάβει ότι μετράν πολλά, δεν είναι απαραίτητα. Δηλαδή την ώρα που θα μπεις μέσα, κάνεις αυτό που έχεις μάθει μηχανικά. Ναι. Σωστά. Αυτό. Τώρα πρέπει να βγει και το παιχνίδι. Φυσικά, αν τώρα γινόταν ένα σουτ και μπάλα πήγαινε τέρμα πάνω, ας πούμε, και ήταν δύσκολο να αντιδράσω, θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι, έτσι. Ναι, σωστά. Χθες έκανες και την πρώτη σου προπόνηση, δεν είναι, με τη νέα σου ομάδα. Είσαι σε full φόρμα, ούτως ή άλλως από αγωνιστική δράση προέρχεσαι, δεν έχεις πρόβλημα, δηλαδή βγαίνει το δελτίο σου και παίζεις άμα χρειαστεί. Ναι. Αν χρειαστεί, ναι. Τώρα χθες απλά ήταν η πρώτη μέρα, ήμουνα λίγο ακόμα να βρεθώ λίγο με τα παιδιά, δεν γνωρίζω κανέναν, ξέρετε πως είναι η πρώτη μέρα, σε ένα καινούριο χώρο τέλος πάντων. Αυτά όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, μια χαρά είναι. Σήμερα πάντως έφυγε και ο κύριος Σταμπασίδης από τον Εθνικό. Ξέρω, μιλήσαμε λίγο με τον κύριο. Μήπως ήσουν εσύ η αιτία? Όχι, δεν ήμουν εγώ. Η αλήθεια είναι ότι σας είπα αυτό που σας είπα για τις επαρχιακές ομάδες. Η ομάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Δηλαδή, αν σας μιλήσω για το τι χρήματα έχουν συμφωνήσει τα παιδιά επάνω. Βασικά, εγώ έπαιζα φιλοκερδός, αν το ξέρετε αυτό. Κάποια παιδιά όμως αντιμετωπίζουν πρόβλημα, δηλαδή είναι η πρώτη τους ασχολία. Αν σας πω τι χρήματα είναι να παίρνουν και τι πήραμε μέχρι τώρα, δηλαδή ντρέπομαι, ας πούμε, δεν χρειάζεται. Και έφυγε, νομίζω, για το γενικότερο πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα να προσπαθείς να πεις τα παιδιά να είναι συγκεντρωμένα, δηλαδή χάναμε λίγο την ουσία μετά. Κατανοητό, και πολλές ομάδες, δεν είναι μόνο ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, πολλές ομάδες στην κατηγορία. Δεν είναι μόνο στη Γάμα Εθνική, Γιάννη, είναι και στη Β' Εθνική. Το ξέρω. Που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Δεν βλέπεις ότι στη Σούπερ Λίγκα ομάδες όπως ο Όφη, ο Πανιόνιος, η Νίκη Βόλου που το παράτησε. Ναι.
Έτσι, ναι, δηλαδή, ναι, τι να λέμε τώρα. Πριν σε ευχαριστήσουμε, επειδή έχεις δει όλες τις ομάδες λίγο πολύ και τις έχεις δει έξω από την οικογένεια του Άρη. Ναι, 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 σαν τρίτος, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Θεωρείς ότι και με τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Άρης, θα ξεφύγει από αυτή την κατάσταση του ανταγωνισμού με την Καβάλα και τον Πανσεραϊκό και θα βγει όπως θέλει και ο κόσμος του εύκολα στην κατηγορία, ή πιστεύεις ότι θα δυσκολευτεί? Αυτό το είχα απαντήσει, μου είχαν ερωτήσει και αμέσως μετά το παιχνίδι τότε, ναι, και ακόμη πούμε οτιδήποτε. Επειδή όντως τις είδα όλες, βέβαια την Καβάλα την είδα στην έδρα της, ο Πανσεραϊκός είχε έρθει σε εμάς, και τον Άρη στην έδρα του, δηλαδή έχω μια εντάξει σαφή εικόνα. Νομίζω ο Άρης ήταν και πριν τις μεταγραφές ακόμα ένα βήμα μπροστά, τουλάχιστον αγωνιστικά, όπως τον είδα. Ήταν, μπορεί να μην είχε, θα σας πω ακριβώς τη διαφορά. Οι Πανσεραϊκός και η Καβάλα κάνανε μεταγραφές παίχτες που ήταν στην κατηγορία, δηλαδή ήταν στη Β' Γ'. Αυτό μετράει, άμα δηλαδή το δείτε λίγο, οι ομάδες που βγαίνουν, έχουν παίχτες που ξέρουν αυτές τις κατηγορίες. Δεν είναι το ίδιο με τους παίχτες της Α. Έχει διαφορά. Είναι πιο βρώμικο το παιχνίδι από πολλές πλευρές. Ναι. Το μόνο που ήταν λίγο πιο μπροστά ήταν οι άλλες ομάδες ήταν αυτές, αλλά όχι αγωνιστικά. Αγωνιστικά ο Άρης είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή είναι ομάδα. Έπαιζε ποδόσφαιρο. Οι άλλοι παίζανε μπάλα. Να σου το πω απλά. Τώρα και με τις καινούργιες προσθήκες που είναι παιδιά πιο έμπειρα, γιατί από ό,τι τους είδα, εντάξει, είναι παιδιά. Νομίζω ότι πλέον το σύνολο είναι ό,τι καλύτερο. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα η ομάδα. Μάλιστα. Σε αυτό το στόχο που λέτε εσείς, που αυτό δεν θα το έλεγα σε άλλη περίπτωση. Mm-hmm. Σας είπα ότι δεν μου αρέσει να λέω πολλά. Μάλιστα. Αυτά φαίνονται στο γήπεδο, έτσι. Δεν χρειάζεται. Αλλά είναι πολύ καλή. Πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή θα είναι πολύ άδικο να μην πετύχει αυτό. Ναι. Μάλιστα. Σωστά. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία. Να βγει γρήγορα και το δελτίο σου. Να τεθεί στη διάθεση του προπονητή σου και να πάνε και όλα καλά και με το διδακτορικό σου. Και τους δύο βαθμούς. Μην ξεχνάς τους δύο βαθμούς, έτσι. Αφήστε η ομάδα πρώτα και όλα είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.